Φτάσαμε περίπου μπροστά από τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων και έχουν μείνει ελάχιστες ημέρες που θα ακουστεί μέσα στην Εκκλησία ότι σήμερα ο Χριστός γεννάται εν τυφλέν της Ιουδαίας εκ Παρθένου Μαρίας. Και θεώρησε καλό η Εκκλησία μας, οι Άγιοι Πατέρες, οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Άγιοι Πατέρες, κύριοι Ιεροψάλτε, ελαχιστότατοι, μετρημένοι στα δάχτυλα της μιας χειρός αδελφή που μετέχεται αυτής της ακολουθίας, εθεώρησε καλό η Εκκλησία μας για τον Αγίον Πατέρα, τούτη την Κυριακή να την ονομάσει των Αγίων Προπατώρων εορτή, όσων δηλαδή από Αβάν έως Ιωσήφ του Μνίστονος, δικαίων και οσίων, ετοίμησαν την Εκκλησία και τους οποίους ιδιαιτέρως η Εκκλησία τιμά, τον Αβραάμ και λοιπά, όλους τους προφήτες, τας προφητείδας και λοιπά και λοιπά, μέχρι σήμερα, από Αβάν τετραλαμβάνω έως Ιωσήφ του Μνίστονος. Κατά αυτή την Κυριακή ακούσαμε τον Άγιο Ιεροδιάκονο να διαβάζει εμελώς, να αποδίδει εμελώς όσα η Εκκλησία όρισε σήμερα να διαβάζουμε ως μεγάλη όντως ημέρα που είναι από το Ευαγγέλιο, από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Και είδαμε εκεί να γίνεται λόγος περί του Μεγάλου Δείπνου, περί της Κυριακής, του Μεγάλου Δείπνου, όπως ονομάζει η Εκκλησία μας, αυτήν την ημέρα, μπροστά επαναλαμβάνω από την επομένη Κυριακή πρόβληση του γένου, για να μπορέσει να προετοιμάσει τον λαό της. Οικοδεσπότης Μέγας, εθεώρησε καλό να κάνει ένα τραπέζι, να ποιήσει δείπνο και έστειλε το δούλο του σε όλες τις οδούς της πόλης στην οποία εκείνος βασίλευε, να καλέσει τους πάντες μέσα σε αυτό το τραπέζι για να μπορέσει να πιστεί ο οίκος του και να γεμίσει της χάριτος ολάκερη αυτή η χαρά της μετοχής με αυτόν στο τραπέζι της ευωχίας. Τι είναι αυτό ακριβώς το γεγονός, το τραπέζι ετούτο το οποίο η Εκκλησία σήμερα τελεί? Και γιατί ειδικά μπροστά από τα Χριστούγεννα διαβάζεται η μεγάλη αυτή περικοπή, η όντως μεγάλη θεολογικά περικοπή του Μεγάλου Δείπνου? Θα απαντήσουμε ευθέως σήμερα και έχουμε τον λόγο μας ότι η Εκκλησία σήμερα αυτοερμηνεύεται. Η Εκκλησία μας λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, αγαπητοί μου αδελφοί που μας παρατηρείτε αυτή τη στιγμή και μετέχετε της Θείας Λειτουργίας και από το ίντερνετ και από τις τηλεοράσεις, η Εκκλησία προσπαθεί να μας πει, να πει στα παιδιά της τι είναι. Όχι μόνο αυτό δε, αλλά επιπλέον να καλέσει τα παιδιά της να μετάσχουν σε αυτό που είναι. Και τι είναι η Εκκλησία, θα μου πεις? Τι λέει η Εκκλησία ότι είναι μέσα από αυτό το δείπνο? Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, σε ένα από τα ωραιότερα βιβλία τα οποία έχει παράξει η ρωσική θεολογία, αναφέρει το εξής. Η Εκκλησία είναι μια πρόσκληση για συμμετοχή στο δείπνο εκείνο το οποίο ετέλεσε ο Κύριος το μυστικό κατά τη Μεγάλη Πέμπτη, και από την ώρα εκείνη το δείπνο αυτό δεν σταμάτησε μέχρι σήμερα, ούτε θα σταματήσει ποτέ ενώσο ο κόσμος υπάρχει. Εκκλησία είναι η μετοχή στο δείπνο της Ευχαριστίας, για τούτο πάνω από την ωραία πύλη πάντοτε ο μυστικός δείπνος, υπάρχει η εικόνα του μυστικού δείπνου για να μας θυμίζει η Εκκλησία αυτό που λένε οι Κύριοι Ιεροψάλτε. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Αυτή είναι η Εκκλησία. Η πρόσκληση σε αυτό το δείπνο είναι η Εκκλησία. Για τούτο και σήμερα ομολογουμένως είπα ότι αυτοερμηνεύεται η Εκκλησία με τον να ανακοινώσει αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου.
για να μας πει ότι η Εκκλησία είναι η Ευχαριστία και η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο του όλου Χριστού, τόπους Χριστούς, του όλου Χριστού και επιπλέον η συμμετοχή στον όλο Χριστό. Ξέρουμε, κύριε Ιεροψάλτε, ότι στον κανόνα της Μεγάλης Πέμπτης που ανακοινώσκεται συνήθως τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ, εδώ το συνηθίζουμε και το διαβάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, ψάλλεται το εξής στις καταβασίες εκεί στον κανόνα. Ξενίας δεσποτικής και αφανάτου τραπέζης εν υπερώω τόπο τες υψηλές φλεσί, δεύτε πιστή απολαύσομεν, επαναβεβικότα λόγο, εκ του λόγου μαθώντες, ότι δεδόξαστε. Δηλαδή, ελάτε πιστή να μετέχουμε σε εκείνον το υπέροχο τραπέζι που ο βασιλεύς της δόξης επιτέλεσε επάνω στο υπερώο τόπο στην Ιερουσαλήμ, ελάτε να μετέχουμε. Γιατί ο ίδιος είναι εκείνος που προσφέρει και προσφέρεται και θεολογεί με αναπεπταμένο το νου προς τον ουρανό τις υψηλές φρεσί. Αυτό είναι η Εκκλησία. Πρόσκλησης στο μυστικό δείπνο. Είναι ένα διαρκές μυστικό δείπνο στο οποίο μετέχουμε. Ο Κύριος στη μέση που προσφέρει και προσφέρεται. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Ευαγγελιστές, οι μεγάλοι της Εκκλησίας μας, Αποστολικοί Πατέρες, οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Πατριάρχοι, οι Επίσκοποι, οι Πρεσβύτεροι, οι Διάκονοι, οι Μοναχοί, ο λαός, άντρες, γυναίκες, ένα τραπέζι το οποίο ουδέποτε η Εκκλησία θα πάψει να επιτελεί και να τελεί. Για τούτο σήμερα ο λόγος περί Θείας Ευχαριστίας. Τι είναι η Θεία Ευχαριστία? Ο όλος Χριστός προσφέρον και προσφερόμενος. Αγαπητοί, είναι φοβερό να βλέπω αυτή τη στιγμή τα καθίσματα κενά της Εκκλησίας. Ο λόγος βέβαια είναι φοβερός και όντως καλώς πράττει η πολιτεία προς το σημείο αυτό και προφυλάσσει τον καθένα από μας για να μην υπάρξει διασπορά του κορονοϊού. Άλλωστε, ο Μινών συνήθισε τον κορονοϊό και στο νοσοκομείο επήγε και υπέφερε και το ξέρετε όλοι. Και με τη χάρη του Θεού και την βοήθεια των ιατρών στο Αχέβα, στο νοσοκομείο, εξήλθε, δόξα τω Θεώ, και είναι σήμερα υγιής. Είναι φοβερό όμως το θέαμα να ευλογείς τις καρέκλες και να βλέπεις να υπάρχει σήμερα, επειδή έχουμε μνημόσυνο του αειμνήστου θεολόγου Βαλιάνου, να βλέπεις την περίφημη κυρία του μονάχα να είναι παρούσα, διότι τα μέτρα δεν επιτρέπουν έτερον τι. Τι είναι όμως αυτή η Θεία Ευχαριστία, η Εκκλησία, για την οποία σήμερα ήρθε ο Επίσκοπος να ομιλήσει εδώ και ιδίως στα παιδιά του που μετέχουν της Θείας αυτής ακολουθίας, ακριβώς ακούοντα το κηρυγμά του από το ίντερνετ. Αγαπητοί μου, η Θεία Ευχαριστία είναι η ανακεφαλαίωση, η συγκεφαλαίωση και η ανάπλαση όλης ακριβώς της ζωής του Χριστού. Εγώ θα έλεγα μάλιστα ανακεφαλαίωση και συγκεφαλαίωση και σύνοδος, θα έλεγα, της κατά Χριστόν ζωής. Όλης της κατά Χριστόν οικονομίας. Όσα έπραξε ο Χριστός από την ώρα του Ευαγγελισμού της κυρίας Θεοτόκου μέχρι την ώρα της αναλήψεως, όλα αυτά μυστικώς και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος η Εκκλησία τα ζει. Και η Εκκλησία των λαϊκών και κληρικών, η Εκκλησία των θνητών μεταβάλλεται σε Εκκλησία αθανάτων, σε σύνολο αθανάτων, σε σύναξη αθανάτων. Η σύναξη των πιστών μεταβάλλεται όταν τελείται η Θεία Λειτουργία σε σύναξη αθανάτων. Αυτή είναι η Θεία Ευχαριστία. Θα πάρω ένα κομμάτι σήμερα, θα δανειστώ ένα κομμάτι σήμερα από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα που λέγει: η μυστική τράπεζα ετοιμάστηκε. Ο βασιλεύς της δόξης καλεί σε δείπνο. Ο Υιός του Θεού υποδέχεται τους καλύτερους.
καλεσμένους. Η ενυπόστατη σοφία του Θεού προσφέρει το σώμα της μεν με τη μορφή του άπτου και το αίμα της με τη μορφή του ήλου. Υπάρχει κάτι ωραιότερο από αυτό να προσφέρει στον άνθρωπο ο Θεός? Το μυστήριο της αγάπης του Θεού εκφράζεται χάρη του Αγίου Πνεύματος μυστικά μέσα στην Εκκλησία και προσφέρεται της πιστής εις βρόση. Να, αγαπητοί μου, τι είναι η τέλεση της Θείας και Ευχαριστίας. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά νεουργείται και θεουργείται σύμπασα η φύση. Γίνεται καινούργια, αλλά και εγγίζει τον Θεό, μετέχει στη ζωή του Θεού, ολάκερη η φύση. Να λοιπόν, αγαπητοί, γιατί λέμε εκείνο το περίφημο, το θεμούνται οι Κύριοι Ιεροψάλτε, κατά την Μεγάλη Εβδομάδα, θα το πω πρώτα και θα το ερμηνεύσω. Όσοι κοινωνούμε αξίως του σώματος και του αίματος του Χριστού μέσα στην Εκκλησία, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να μετέχουμε στον υμφώνα του Κυρίου, στο καμίγιο δείπνο του Κυρίου και επιπλέον μετέχουμε στο σώμα του και το αίμα του, στη χαρά του και στην αγάπη του. Στη γαμήλια κοινωνία, αποκτούμε γαμήλια κοινωνία και αγαπητική κοινωνία με τον Κύριο. Ο αείμνηστος Βασίλειος Κοντικάκης στο εισοδικό του, ο γέροντας οικούμενος του Αγίου Όρους, γράφει το εξής: όταν κανένας μετέχει στη Θεία Ευχαριστία, πεθαίνει για να ξαναγεννηθεί. Ζει ο άνθρωπος τότε, όπως ακριβώς το αναφέρει, θα το μεταφέρω, την εμπειρία του μελοθανάτου και το σπαρτάρισμα του αρτιγέννητου. Έρχεται και πεθαίνει κατά άνθρωπο για να μπορέσει να γεννηθεί κατά Χριστόν και φύεται μέσα από το είναι του ανθρώπου Χριστός ο Κύριος. Για τούτο και ονομάζομαι το σώμα και το αίμα Κυρίου φυτών. Μέσα από τον άνθρωπο φυτεύεται η αιώνια, μέσα στον άνθρωπο φυτεύεται η αιώνια ζωή. Να το επαναλάβω. Ζει την τρομάρα, την εμπειρία του ψυχοραγούντος, αλλά και το σπαρτάρισμα του αρτιγέννητου. Πεθαίνει ο άνθρωπος με τη Θεία Ευχαριστία κατά την ύλη και έρχεται και ζει κατά Χριστόν. Να, γιατί μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, ζει το κλίμα, ζει το παραδείσιο κλίμα, ζει το εδεμικό κλίμα, ζει μέσα στο παραδείσιο κλίμα, ζει με τον Θεό, ζει από τον Θεό, ζει για τον Θεό, δεν είναι τίποτε άλλο. Να, τι θα πει τώρα, το καταλαβαίνουμε καλύτερα, νεουργείται και θεουργείται όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και ολάκληρη η κτήση. Αναπλάθεται, γίνεται καινούργια μαζί με το σώμα του Χριστού και ενώνεται με το Θεό ολάκληρη η φύση. Να λοιπόν, αγαπητοί μου, γιατί κηρύσσομαι μέσα στην Εκκλησία και σήμερα και θα το κηρύσσομαι και πάντοτε, ότι αυτό που παίρνεις, το σώμα εν είδη άρτου και το αίμα εν είδη ίνου νάματος, όταν παίρνεις από τον ιερέα και το μεταλαμβάνεις, δεν παίρνεις τίποτα άλλο παρά από το σαρκωμένο, σταυρωμένο και δι αναστημένο σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ξέρετε, γράφει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας και θα πω και ένα παράδειγμα γι' αυτό. Όσοι είναι ανιβάνιστοι, επιτρέψτε μου τη φρασιολογία, και αδαείς περί την Εκκλησία, όταν βλέπουν κάποιον από εμάς να κοινωνεί μέσα από το κουταλάκι την Αγία και η Ιερά Λαβίδα του σώματος και του αίματος του Χριστού, νομίζουν ότι παίρνουμε μέσα μας κάποιο ψωμί, κάποιον άρτο και κάποιο κρασί, κάποιον ίνο. Και δεν καταλαβαίνουν, λέγει ο Άγιος της Εκκλησίας, ότι εκείνο που παίρνουν είναι τον όλο Χριστό, σύμπαντα το Χριστό. Εάν δεν πιστεύεις σε κάτι τέτοιο και δεν το έχεις ζήσει, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αιωνίου γεύσαστε. Αυτό είναι εκείνο το οποίο παίρνουμε. Ζωή την αιώνιο. Απολαμβάνουμε την αιώνιο ζωή.
Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στην εκκλησία σας εδώ και άκουσα τους κυρίους χειροψάλτες να ψάλουν και το τροπάριο του Αγίου Αρσενίου, του Καπαδόπου. Αναφέρεται λοιπόν στο βίο του Άγιου Χειροψάλτε το εξής, του Αγίου Αρσενίου. Ένας μοναχός, άγιος άνθρωπος, εκλεκτός άνθρωπος στη σκήτη του Αγίου, είχε φτάσει σε ύψη δυνατά και υψηλά και όντως πνευματικά ανέβαινε κάθε μέρα και το χαίρονε. Όμως, σε μια ηλικία 80 χρονών, τι του έβαλε ο διάβολος στο μυαλό? Ότι εκείνο το οποίο παίρνουμε από το Άγιο Ποτήριο δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά απλό ψωμί και κρασί, άγιος και ύπνος. Βρε πήγε ο γέροντας και του μίλησε, βρε οι άλλοι ερωμόνες και του μίλησαν, βρε οι πάντες πουθενά να πιστεί για κάτι τέτοιο. Μια Κυριακή τον έβαλε ο ηγούμενος της Μονής, ο γέροντας της Μονής, τον έβαλε βηματάρι. Βηματάρι λέγουμε τους μοναχούς εκείνους που έχουν διακόνημα μαζί με άλλον έναν μοναχό και μαζί με τον ιερομόναχο να περιποιούνται να διακονούν τον ιερέα στο Άγιον Όρος. Τον έβαλε βηματάρι. Μόλις ο ιερομόναχος, ο πρεσβύτερος, ο παπάς, να το πέσει, να το καταλάβουμε όλοι, επήρε στα χέρια του τον άρτο και τον ύψωσε ψηλά λέγοντας εκείνο το «Ετοιμάζου, διφλέμ, ίνικτε πάση, νιεβέμ, ευπρεπίζω, ευραθά, ότι το ξύλο της ζωής εξήλθησε με τις παρθένες, τιμάσου, τιμάσου διφλέμ και έτσι ο Χριστός». Τότε τι είδα? Επάνω στην Αγία Τράπεζα δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά ένα βρέφος σκυρτούσε και έκλαιγε επάνω στην Αγία Τράπεζα ο Κύριος, ένα βρέφος επάνω στην Αγία Τράπεζα. Παίρνοντας ο ιερομόναχος τη λόγχη που έχουμε, η οποία τρίπησε το πλευρό του Κυρίου, και κόβουμε από το πρόσφορο εκείνο το σημείο που εσείς φέρνετε, Ιησούς Χριστός, νικά τον αμνό του Θεού, μόλις έκανε κάτι τέτοιο, άγγελος Κυρίου, με οξυτά του μάγερα, εμένιζε το βρέφος επάνω στην Αγία Τράπεζα. Και εκεί που εκείνεται το αίμα, το ποτήριο από κάτω έτερος άγγελος έβαζε και εσύναζε το αίμα του Κυρίου. Ταράχτηκε. Ταράχτηκε εκείνος, ταράχτηκαν και οι υπόλοιποι και οι τρεις έβλεπαν αυτό το πράγμα, ταράχτησαν. Το φοβερό μου ήταν αλλού. Όταν πήγε να κοινωνήσει, επάνω στη λαβίδα υπήρχε σάρκα ανθρώπινη η οποία ήταν βαμμένη μέσα στο αίμα. Πού να κοινωνήσει? Πέφτει κάτω μπροστά από τον εσταυρωμένο και του λέει: «Κύριε, σε παρακαλώ, κάλυψε τα άγγια. Κάλυψε τα άγγια με τη χάρη σου να γίνουν πάλι όπως πρέπει. Και εγώ όντως πιστεύω ότι το σώμα σου και το αίμα σου είναι αυτό στο οποίο μετέχω». Και καλύφθη με την χάρη του Αγίου Πνεύματος το Άγιο Ποτήριο και κοινώνησε επιτέλους, όπως και εμείς κοινωνάμε σήμερα, σώματος και αίματος Χριστού, εν είδη άρτου και εν είδη ίνου, πάντοτε τη μεταβολή και παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Θα μου πεις, γιατί τα πες όλα αυτά? Τι θέλεις να μας πεις? Και μάλιστα ανεφέρθεις και στον αείμνηστο θεολόγη Βαλιάνο, ο οποίος είναι και, βλέπετε, είναι χρησιμοποίησα, κυρία Βαλιάνο. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, το οποίο έχουμε εδώ και ίδρυσε ο αείμνηστος Νικόδημος, συνοδά με τον πατέρα Χρυσόστομο και όλους τους άνδρες και τις γυναίκες της Αρναίας. Και τιμάται μέχρι σήμερα και είναι προς τιμή αιωνία του μνήμη του Χρυσόστομου και μπράβο στον Χρυσόστομο και στους θελοντάς, τον πατέρα Χρυσόστομο και τους θελοντάς, οι οποίοι το στήριξαν. Ας τον αξιώσει ο Θεός γρήγορα να βάλει και μύτρα. Και βλέπουμε σήμερα ότι και ο ιός του δεν μπόρεσε να έρθει ο Δήμαρχος για λόγους δημοσιότητος και να μην έχει και τραβήξει ο άνθρωπος εκείνα που τράβηξε και εγώ και άδωσα αυτές τις ημέρες από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Θα πω κάτι σήμερα, πονάει. Εγώ πέρασα τον κόβι και είδα τους φόνους, είδα την ταραχή και την μοναξιά την οποία υπέφερα. Εθάψαμε εδώ πέρα του κόσμου τους ανθρώπους, πεπτυγμένους από αυτήν την νόσο, και στο νοσοκομείο που πήγα είδα ανθρώπους
να μεταβαίνουν από αυτή τη ζωή στην άλλη. Και θάψαμε και τον αείμνηστο εδώ αδερφό μας, επίσκοπο που τον λάτρευα και τον λατρεύω ακόμα, τον Ιωάννη, τον Άγιο Λακαδά. Εγώ λοιπόν που υπέφερα σε αυτά. Ναι, εγώ το λέω. Μάσκα εντός της Εκκλησίας. Μάσκα εκτός της Εκκλησίας. Όλες οι προφυλάξεις οι οποίες χρειάζονται για να μην κολλήσουμε αυτόν τον ιό, για να μην επιτρέψουμε, όπως μας λέγουν οι λοιμοξιολόγοι, τη διασπορά του ιού. Βεβαίως, πάσα προφύλαξη. Αλλά εκείνα τα μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση αυτές τις ημέρες για τις ημέρες των Χριστουγέννων, αυτό δεν το περίμενα με τίποτα. Και θα με επιτρέψετε να πω γι' αυτό και υπάρχει και σήμερα και η αναμετάδοση εκ μέρους του κύριου Κατσαγγέλου αυτής της Θείας Λειτουργίας και του Κηρύγματος, να πω ότι η επιβολή αυτών των μέτρων, ούτε λίγο ούτε πολύ, υποβαθμίζει την Εκκλησία και δεν περιποιεί την ίδια την Εκκλησία. Εγώ θα έλεγα μάλιστα ότι έρχεται και προσφάνει την Εκκλησία. Γιατί θα μου πεις? Κατεβάζει την Εκκλησία κάτω από το επίπεδο των κομμωτηρίων και των σούπερ μάρκετ. Πάνε στο σούπερ μάρκετ και έχει 100-200 τετραγωνικά και συνοστίζονται μέσα 200-300 άνθρωποι και άλλοι τόσο απ' έξω. Πάνε στα κομμωτήρια 50-60 τετραγωνικά και είναι 20-25 μέσα και περιμένουν να περιποιηθούν οι γυναίκες, οι άντρες, δεν ξέρω τι είναι, και καλά κάνουν. Τον εαυτό τους, καλά κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνουν. Έτσι χρειάζεται, έτσι πρέπει. Στην Εκκλησία μας είπαν ότι στους μητροπολιτικούς ναούς του Τέσσερις τον Άγιο Στέφανο τα Χριστούγεννα μόνο και την ημέρα των Θεοφανίων, όχι την Πρωτοφανία, όχι την Πρωτοφανία, ούτε την παραμονή των Θεοφανίων της Πρωτάγησης, ούτε εκείνη. Θα είναι 25 άτομα στους μητροπολιτικούς ναούς και 9 θα είναι στους άλλους ναούς. Δηλαδή στον Άγιο Στέφανο μέσα θα είναι 25 και 9 στις άλλες της Εκκλησίας. Δηλαδή στον Άγιο Πεντελεήμονα Αθανών, 1500 τετραγωνικά, θα έχουμε 9 άτομα. Και στο κομμωτήριο, στα 60 τετραγωνικά, θα έχουμε 20-25. Και στο σούπερ μάρκετ θα έχουμε 200 στα 200 τετραγωνικά. Έλεος! Παρακαλούμε την κυβέρνηση. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Στήριγμα θέλουμε να τις προσφέρουμε. Αλλά θα αντιδράσει ο κόσμος άσχημα. Και οι μερικοί κηρυκοί θα αντιδράσουν άσχημα. Και το λέω όχι για να προκαλέσω κάτι, να προλάβω κάτι, το λέω αυτή τη στιγμή. Τους παρακαλούμε. Ανάλογα με τα τετραγωνικά που έχει ο κάθε ναός, ανά 10 τετραγωνικά, να εμφανίσετε και ένας άνθρωπος. Πόσος είναι ο Άγιος Στέφανος? Ένα στρέμμα. 1000. Μάλιστα. 100 άτομα. Πόσα είναι εδώ πέρα 50 τετραγωνικά? Μάλιστα. Όσα, 5-10 άτομα. Αναλόγως, ανά 10 τετραγωνικά κλπ. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Στο κομματήριο. Ανά 10 τετραγωνικά θα είναι ο καθένας και η κάθε μία για να φτιάξει τα μαλλιά της. Και επιπλέον, ανά 10 τετραγωνικά θα είναι μέσα στο σούπερ μάρκετ για να πάρει το κρέας, το ρύζι και τα μακαρόνια. Παρακαλούμε την εντυμωτάτη και δημοκρατικώς εκλεγμένη κυβέρνηση, όλους τους άνθρωπους, να σκεφτούν πάλι τι έπραξε. Είναι δυνατόν πρωτοχρονιά να μην πάω στην Εκκλησία? Είναι δυνατόν να μην αγιαστούν τα νερά, τα ύδατα? Είναι δυνατόν να μην αγιάσει που έγινε στα υδατά του? Αυτό είναι ύβριση έναντι της Εκκλησίας και έναντι του Θεού. Δεν θα αγιαστούν τα νερά, Κύριε λέει σου, και επιπλέον τις ημέρες αυτές. Ανάλογα με τα τετραγωνικά. Να βάλουμε μάσκες, διπλές μάσκες. Και μέσα στην Εκκλησία, και μέσα στην Εκκλησία. Οι επίτροποι, ο νεοχώρος, να βάλουν μάσκα. Δεν θα βάλουμε μάσκα μόνο οι λειτουργοί και οι ιεροψάλτες. Όλοι οι άλλοι. Και σήμερα το ίδιο κάνουμε. Παρακαλώ να δείξετε και την κυρία Βαλιάνου, κύριε Κατσάγγελε, φοράει μάσκα η γυναίκα. Και ο νεοχώρος του ναού και πάλι μάσκα φοράει. Οι υπόλοιποι δεν φοράμε, μόνο κατά την ώρα της ακολουθίας. Μετά έχω τη μάσκα στη τσέπη αυτή τη στιγμή και θα τη φορέσω και εγώ. Αλλά το να πεις ότι 9 άτομα μέσα σε ένα ναό 500-800 τετραγωνικών ότι θα λειτουργηθούν, αυτό αν δεν είναι εμπερμός, τότε είναι υποβάθμιση του ρόλου της Εκκλησίας σε ένα κατάστημα κατώτερο του κομμωτηρίου και του σούπερ μάρκετ. Αυτό έχονται στην υπόψη. Παρακαλούμε, δεν επιβάλλουμε. Παρακαλούμε την κυβέρνηση, η οποία μάλιστα δηλεί και τον σεβασμό της απέναντι στην Εκκλησία, να το ξανασκεφτεί και πάλι. Και περιμένουμε από
από την Ιερά Σύνοδο την Διαρκή, η οποία θα συγκληθεί την εβδομάδα και τον Μακαριότατο, με τη φωνή του Μακαριωτάτου, να την λάβει υπόψη η κυβέρνηση και να αφήσει στην άκρη όλους και εκείνους οι οποίοι βλέπουν το ψωμί και το κρασί της Θείας Ευχαριστίας ως ύλη. Είναι πνεύμα Θεού το οποίο το καλύπτει και είναι σώμα και αίμα Χριστού. Γεύσαστε, θα το παραλάβω. Και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Το ακούσαμε άλλωστε σήμερα. Αυτά έχετε στην υπόψη, επευλογούμε τους πάντες και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα τίνει ευήπον τους και το τονίζουμε. Την στηρίζουμε. Την στηρίζουμε με αυτό που κάνουμε. Το κοινωνικό παντοπολείο με προεξάρτητα τον κύριο Κέκυρη δουλεύει στην Ιερά μας Μητρόπολη. 150 κύριε Κέκυρη, 160 περίπου. 161 την προηγουμένη Παρασκευή επήραν άνθρωποι για το Δεκέμβριο. Και την επόμενη Παρασκευή το ίδιο. Τα ιδρύματά μας δουλεύουν. Για ποιον δουλεύουν? Για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό είναι η αιτησία. Μη μας φέρνετε σε δύσκολη θέση να απευθυνόμεθα κατά τύρου των τρόπων προς σας, μια κυβέρνηση την οποία και σεβόμεθα και εξελέξαμε και αγαπούμε.